Η αποθήκευση ρηπογόνων αερίων στο υπέδαφος ή κάτω από τη θάλασσα πιθανότατα θα γίνει υποχρεωτική για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και τη βαριά βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλο που αποτελεί μια ακριβή και αμφιλεγόμενη μέθοδο, η Κομισιόν τη μελετάει, ενώ βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης στο Ευρωκοινοβούλιο την Τρίτη. Χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο άνθρακα και αέριο κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας και πρέπει να αναπτύξουμε τη δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα, εάν θέλουμε να σταματήσουμε τις εκπομπές από την καύση των ορυκτών καυσίμων στην ατμόσφαιρα. Αντιθέτως, πρέπει να τις τοποθετούμε κάτω από το έδαφος και να τις κρατάμε εκεί για μεγάλο διάστημα, είπε ο εισηγητής της οδηγίας Chris Davies. Αυτή η τεχνολογία ήδη δοκιμάζεται κυρίως εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση μόνο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν επαρκεί, σύμφωνα με εκπρόσωπο της βιομηχανίας. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είπε ότι αν δεν χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες CCS στο μείγμα μετριασμού του άνθρακα, τότε ο κόσμος θα πρέπει να πληρώσει περισσότερα για την απεξάρτηση από τον άνθρακα. Νομίζω ότι αναφέρθηκαν σε επιπλέον 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, είπε ο Τιμ Μπέρτελς από τη Shell. Μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει νέα μέτρα για να ενισχύσει τη δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα.